προχωρούμε προς την ολοκλήρωση και της περίοδου αυτής. Πρώτα ο Θεός, τέλος του Μαΐου, ολοκληρώνουμε τις ομιλίες της Τρίτης και γι' αυτό πρέπει να σπεύσουμε, να συζητήσουμε όσα προλάβουμε, 21 και 28. Πέρασε ο καιρός, Περνάνε τα χρόνια, έρχονται οι εξετάσεις. Δεν τις κάνουμε γραπτές, βέβαια. Προφορικές. Και από το 1980-81, πόσα χρόνια είναι. Είναι 40. 39, άλλο ένα. Δόξα τω Θεώ. Τώρα το θέμα μας είναι η βαρικαρδία. Από τη βαρικαρδία έρχεται και η βαρικοία. Οι σωματικές παθήσεις όλες έχουν σχέση με την ψυχή μας. Και γι' αυτό επιμένει ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ στο να μας εξηγήσει το πώς πρέπει να πολεμήσουμε τη βαρικαρδία. Βαρικαρδία, παχυκαρδία, ταχυκαρδία. Όλα αυτά είναι ένας κύκλος. Παχυκαρδία και ταχυκαρδία συμβιβάζονται. Η παχύτητα της καρδίας δεν συμβαδίζει με την ταχυκαρδία. Συμβαδίζει όμως η φοβία. Διότι η παχυκαρδία συνοδεύεται από τη φοβία. Και η φοβία προκαλεί ταχυκαρδία. Άμα μας τρομάξει κάποιος, είναι κρυμμένος πίσω από μια πόρτα και μας τρομάξει, η καρδιά χτυπάει δυνατά. Άρα ο φόβος είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Να δούμε λοιπόν πάλι πιο κοντά όλα αυτά όπως μας φέρνει ο Άγιος το φακό κοντά. Τίουν δύνατε κούφιν την ψυχήν ποιήν, γιατί η βαρικαρδία και η παχυκαρδία είναι βάρος, έτσι δεν είναι. Το λέμε κιόλας, έχω ένα βάρος εδώ. Με πιέζει η ψυχή, έχω ένα βάρος. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει ελαφρά την ψυχή, κούφιν, ελαφρά. Βίος θαυμαστός, το προσμηδέν τον εντάφθα και χινένε, μηδέ της ποσίν αυτού προσδεσμήν, τα κάτω φερόμενάτε και φέροντα. Την ψυχή την κάνει ανάλαφρη, ποιος, όταν δεν έχουμε τίποτα βάρος. Δεν κοιτάμε σε αυτά που τραβάνε την ψυχή προς τα κάτω. Οι στενοχώριες μας, οι περισσότερες, για ποιο λόγο γίνονται. Επειδή θα χάσουμε τη βασιλεία του Θεού, επειδή χάνουμε το Χριστό μας, επειδή δεν επιτυγχάνουμε τη συνεχή επικοινωνία μαζί Του, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό στενοχωρούμεθα. Όχι. Για πράγματα που σχετίζονται με την επίγεια ζωή. Και λέει στη συνέχεια ο Άγιος, τι να τα κάνεις, λέει, τα φτερά που έχει το πουλί όταν του κρεμάς βαριά αντικείμενα. Τι ωφελείται από αυτές τις πτέρυγες όταν εσύ του βάζεις βάρος. Και προσέξτε εδώ να δείτε
με πόση ψυχολογική και ψυχιατρική ακρίβεια μιλάει ο Άγιος, για να καταλάβουμε και την ανισότητα αυτή που επικρατεί όταν η ζωή μας κινείται περισσότερο προς τα κάτω. «Των γαρ σωμάτων τα μεν κάτω φέρεστε ίωθεν, ίων λύθη και ξύλα και πάντα τα τι αυτά». Το σωμάτων, ποιον σωμάτων, που έχουν βαρύτητα, που τα έλκει βαρύτητα. Όλα αυτά πηγαίνουν προς τα κάτω. Όπου υπάρχει βαρύτητα είναι προς τα κάτω. «Τα δε άνω ίον πυρ και πνεύμα και πτερών φύσης κούφων». Αυτά είναι προς τα πάνω, είναι ανάλαφρα. «Αν ούντι των κάτω φερόντων το κούφο προς δύσης», αν από αυτά που φέρονται κάτω δέσεις επάνω σε κάποιο που οδηγείται προς τα πάνω, που είναι κούφων, που είναι ελαφρό δηλαδή, εμείς το λέμε κούφιο, είναι από τα αρχαία. Το κούφων σημαίνει το ελαφρόν και το κούφιο είναι ελαφρό βέβαια, εφόσον δεν είναι συμπαγές και είναι κούφιο, είναι και αυτό ελαφρό. Αλλά οι λέξεις είναι από την αρχαιότητα. Κούφο, το ελαφρό. Αν λοιπόν κάτι από αυτά που οδηγούνται προς τα κάτω με τη βαρύτητα, τα δέσεις επάνω σε ένα ελαφρόν που είναι για να πορεύεται προς τα πάνω, ουδέν των πτερών όφελος, ουδέ του πνεύματος, του βάρους υπερβαίνοντος την συμμετρίαν και νικώντος του περιγυνωμένου. Τελικά η βαρύτητα κερδίζει. Γιατί αυτό? Γιατί βαρύτητα κερδίζει? Γιατί βαρύτητα προπορεύεται? Τι είναι αυτό που την κάνει να έχει ένα πλεονέκτημα? Το πλεονέκτημα το έχει όσο κινείται κανείς εκεί που είναι η βαρύτητα. Οι δυνάμεις αυτές δεν βρίσκονται παντού. Και είναι ένα μυστήριο, δεν ξέρω αν μπορεί ο Αργύρης να μας πει εδώ σε αυτό το σημείο, να μας πεις, η βαρύτητα υπάρχει εκεί που είναι φερρυπίν το διάστημα? Η βαρύτητα είναι ταυτόσιμη με αυτό που λέγεται βαρυτικές δυνάμεις? Έχεις μικρόφωνο πίσω να πάρεις, γιατί έχουν σημασία όλα. Τα φυσικά, έχουμε πει, μας οδηγούνε στα υπερφύση. Λοιπόν, είναι δηλαδή πολλαπλό το ερώτημα. Βαρύτητα, βαρυτικές δυνάμεις, είναι το ίδιο? Ναι, με βάση τον ορισμό τους η βαρύτητα είναι η δύναμη που ασκείται λόγω του βαρυτικού πεδίου. Οι βαρυτικές δυνάμεις λοιπόν είναι μια... Η βαρύτητα που ζούμε και εμείς, η βαρύτητα που βλέπουμε και εμείς. Υπάρχει βαρυτικό πεδίο λοιπόν. Δεν υπάρχει βαρύτητα σωμάτων. Ένα δύσκολο και αυτό για μας ερώτημα. Υπάρχει βαρυτικό πεδίο ή βαρυτικά σώματα? Γιατί βλέπουμε το ανθρώπινο σώμα που έχει στο βαρυτικό πεδίο βάρος και οδηγείται προς τα κάτω, όταν είναι σε ένα διαστημόπλιο, φερρυπίν κλπ, πετάει.
Τι σημαίνει, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Πώς αυτό το σώμα που έχει βαρύτητα, εκεί τη χάνει. Άρα η βαρύτητα δεν πρέπει να είναι στο σώμα αυτό καθ' αυτό, αλλά στο περιβάλλον που βρίσκεται το σώμα, ή όχι. Η βαρύτητα για να υπάρχει πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν πάνω από ένα σώματα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει, για παράδειγμα, όπως τη ζούμε εμείς εδώ, η γη, ένα μεγάλο τεράστιο σώμα και μετά κάποιο άλλο σώμα, το οποίο ονομάζεται υπόθεμα. Και αυτό μπορεί να είναι το δικό μας το σώμα, το οποίο έλκεται από το βαρυτικό πεδίο που σχηματίζει το μεγαλύτερο σώμα, η γη. Ναι, αυτό είναι κατανοητό. Το ερώτημα είναι, αυτό το σώμα τώρα που στις συνθήκες αυτές που περιέγραψες έχει βάρος και κινείται προς τα κάτω, το ίδιο σώμα σε ένα άλλο περιβάλλον που δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, το βλέπουμε να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Ε? Ναι, με βάση τον ορισμό της φυσικής, η δύναμη την οποία δέχεται το σώμα μας από την έλξη της γης, φθήνει όσο απομακρυνόμαστε από την ίδια τη γη. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε σε ικανή απόσταση από τη γη, η δύναμη αυτή που αισθανόμαστε τώρα ισχυρά βαρυτική είναι μια πολύ ασθενής δύναμη, η οποία θα μπορούσε να είναι και αμιλητέα σε κάποια σημεία αρκετά μακριά από τη γη. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε, στο ότι αυτά καθεαυτά τα σώματά μας, ακόμη και τα μεταπτωτικά που έχουμε, μετά την πτώση έχουμε τώρα τα σώματα, τα μεταπτωτικά αυτά σώματα, όταν βρεθούν σε διαφορετικές συνθήκες, δεν έχουν βάρος. Αυτό η τη φυσική την έχει απασχολήσει. Δηλαδή, το ότι το βάρος δεν είναι κάτι που πάντοτε και παντού απαντάται και ταυτόχρονα μας παραπέμπει πνευματικά αυτό, ότι εμείς δεν είμαστε εκ φύσεως ελκόμενοι από τη γη. Δεν είμαστε εκ φύσεως ελκόμενοι και γι' αυτό βλέπουμε και αγίους ανθρώπους οι οποίοι με την ψυχή τους ξεπέρασαν τους δεσμούς με τη γη προτού αποθάνουν, προτού χωριστεί η ψυχή από το σώμα, προτού πάνε στη Βασιλεία του Θεού και υπερίπτανται και ύπτανται και πάνε από τόπου εις τόπον. Άρα αυτά όλα είναι για σοβαρό προβληματισμό. Και ποιος είναι ο σοβαρός προβληματισμός τώρα, γιατί τα αναφέρω αυτά, τι σχέση έχει τώρα. Μας ανέφερε ο Άγιος Χρυσόστομος ένα παράδειγμα της φυσικής, ότι άμα φορτώσεις κάτι κούφον, κάτι ελαφρό, κάτι που είναι αέρινο, το φορτώσεις με βάρη, πάει κάτω. Οι ανθρώπονοι ως πότε βαρικάρδιοι, εκεί θέλουμε να το πάμε το θέμα. Άρα δεν είμαστε βαρικάρδιοι εκ φύσεως, αλλά γιατί κινούμεθα σε ένα περιβάλλον βαρυτικό. Δεν είναι δηλαδή αυτά καθεαυτά τα γεγονότα που αντιμετωπίζουμε βαριά, αλλά μας φαίνονται βαριά επειδή το πεδίο στο οποίο διαπραγματευόμεθα και αναζητούμε τις λύσεις τους, είναι βαρυτικό. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα αντικειμενικά έτσι. Ακόμη και για τα υλικά, και αυτό έχει τεράστια σημασία. Αυτό που είπε ο Άγιος, ότι αν θέσουμε, λέει, σε κάτι κούφον, ελαφρό, βαρύδια, πάει κάτω, και το μεταφέρουμε στην ψυχή που είναι κούφι, ελαφρά,
αρχίζουμε και τις βάζουμε βαρύδια. Πώς θα αναπνεύσει, πώς θα πετάξει, πώς θα ξεπερνάει το επίπεδό της. Μα εγώ όμως αισθάνομαι τη βαρύτητα αυτή, είμαι βαρυκάρδιος, γιατί τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν την αθλία μου ψυχήν και καρδία. Που λέμε και στη Μεγάλη Παράκληση. Τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν. Δεν είναι όλα ρόδινα, δεν είναι όλα ευχάριστα. Δεν είναι όλα όπως θα τα θέλαμε. Δεν έχουμε τον έλεγχο όλων των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να επιβληθούμε παντού. Ναι, αλλά στη ζωή αυτή ζούμε, σχετιζόμαστε, συνδεόμαστε. Δημιουργούμε συμφωνίες, συνθήκες και δεν λέω εμπορικές, αλλά ψυχολογικές, μυστηριακές, όπως είναι ο χάμος, η φιλία, οι διάφορες σχέσεις των ανθρώπων, πέρα από τα επαγγελματικά. Και όταν αυτά διαταράσσονται, ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα βαρυτικό πεδίο. Πώς θα λυθούν αυτά? Και από αυτό ξεκινάνε πολλά προβλήματα. Θλίψεις, καταθλίψεις, απελπισίες. Όλη η ανθρωπότητα σήμερα στενάζει από όλα αυτά. Τι θα γίνει? Ποιος φταίει για αυτά όλα? Και αναζητείται και η ευθύνη του Θεού από πολλούς από μας. Γιατί ο Θεός τα επιτρέπει? Γιατί ο Θεός με αφήνει να βασανίζομαι? Γιατί τόσο πολύ κακοποιός είμαι? Τόσα εγκλήματα έχω κάνει? Γιατί συμβαίνουν αυτά? Όταν συμβαίνει κάτι στον καθένα μας, συνήθως προσπαθούμε να το λύσουμε μεταξύ μας ή με αυτόν που έχουμε τα προβλήματα. Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται έτσι όμως. Τα μεγάλα προβλήματα θέλουν συζήτηση απευθείας με το Θεό. «Κύριε, δείξε μου γιατί έχω αυτό το αδιέξοδο. Δείξε μου πού φταίω, δείξε μου τι πρέπει να κάνω». Οι συζητήσεις για λύση προβλημάτων πολύ λίγη επίρρεια έχουν και πολύ λίγο βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων μας. Και πολύ προσωρινά. Οι βαθιές και οριστικές λύσεις δίνονται από το Θεό απευθείας, γιατί αυτό που επέτρεψε ο Θεός να περάσω εγώ, φταίνε 100 άλλοι, αλλά το περνάω κι εγώ όμως. Εφόσον κι εγώ υποφέρω, με αφορά μένα. Και πρέπει να μιλήσω με το Θεό πολύ δυνατά και έντονα, να καταλάβω τι συμβαίνει. Ουκ άγγελος, ουκ άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν ημάς. Δεν περιμένουμε από κανέναν άνθρωπο, ούτε από άγγελο, να μας λύσει τα προβλήματα. Και βλέπουμε ότι όταν μιλήσουμε με το Θεό και εκεί επικεντρώσουμε την προσοχή μας και από Αυτόν περιμένουμε την απάντηση που θα μας δώσει στη διάνοια και στην καρδιά, θα έρθει και η πραγματική λύση. Και όχι μόνο η λύση, αλλά θα λυθεί και μέσα μας κάθε δεσμός που είναι κόμπος, που είναι βαρύδι
Δηλαδή το ότι εγώ έχω θλίψει τώρα, παρότι φταίτε και εσείς, δεν λέει για μένα τίποτα. Να αρχίσω να κοιτάω πού φταίτε εσείς, ο καθένας σας, τι πρέπει να διορθώσει για να μην λυπάμαι εγώ. Σημασία έχει ότι εφόσον λυπάμαι εγώ, μια φορά εμένα, εάν είμαι Άγιος, τότε λυπούμε εξ ονόματος των άλλων για να βοηθήσω άλλους. Αλλά ποτέ ο Άγιος δεν έχει θλίψει μέχρι μέσα στην ψυχή του ούτε απελπισία. Εγώ που έχω λύπη μέσα στην ψυχή μου πολύ βαθιά, δεν είμαι Άγιος. Μου φταίνουν και οι άλλοι, αλλά δεν μου φτάνει αυτό. Δεν μου λέει τίποτα. Μάλλον με απελπίζει περισσότερο, διότι το να ξέρω ότι φταίνε και άλλοι και πρέπει να διορθωθούν άλλοι για να πάψω εγώ να θλίβομαι, αυτό με θλίβει ακόμη περισσότερο, γιατί ξέρω ότι είναι αδύνατον να μεταστρέψω ανθρώπους, να αλλάξουν. Τι πρέπει να γίνει? Να αλλάξει ο Θεός απέναντί μου, διδάσκοντάς με πώς να αλλάξω εγώ. Είναι δύσκολο, ε. Για πέστε μου να σταθούμε εδώ, γιατί είναι πολύ βασικό πρόβλημα των ανθρώπων, όλων μας. Πέστε μας. Εσείς. Ναι. Απλά... Πέστε το έτσι όπως το νιώθετε. Μου έκανε εντύπωση πώς να αλλάξει ο Θεός προς εμένα, για να βρω εγώ τη λύση, ας πούμε, και να ζητήσω τελικά τη μετάνοιά μου ουσιαστικά, ε. Αν κατάλαβα καλά. Ο Θεός θα αλλάξει ως προς εμένα, ως προς αυτό που επιτρέπει δηλαδή από τη θλίψη να γευθώ, εφόσον εγώ έχω ανοίξει συζήτηση μαζί Του και θέλω να μάθω ποια αλλαγή πρέπει να κάνω. Δεν θα αλλάξει ο Θεός έτσι ξαφνικά, επειδή με προτιμά εμένα και μου έχει αδυναμία, ή επειδή είναι προσωπολήπτης και σε μένα χαρίζεται, σε εσάς δεν χαρίζεται, αλλά θα αλλάξει όταν δει ότι η στροφή μου η εσωτερική είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε, με δοκιμάζεις, με έχεις μέσα στη φωτιά, μέσα στην κόλαση της φωτιάς, αλλά ξέρω ότι αυτό συμβαίνει γιατί θέλεις κάτι από μένα. Δεν μπορεί να υποφέρω εγώ επειδή κάποιος άλλος είναι αμαρτωλός. Για να συμβεί αυτό πρέπει να είμαι Άγιος. Αυτό είναι βασικό στη θεώρηση και στην επίλυση των μεγάλων μας προβλημάτων. Γιατί αν αυτό δεν το αποδεχθούμε, είναι αδιέξοδο. Δεν υπάρχει απάντηση και δεν υπάρχει και λύση. Ναι. Δηλαδή ότι μας συμβαίνει, κάτι και πρέπει να διορθώσουμε εμείς. Και μας θλίβει βαθιά. Και μας θλίβει. Πρέπει κάτι να διορθώσουμε εμείς. Και εμείς. Και, ναι. Εντάξει. Και αν δεν διορθώσει ο άλλος, τι θα γίνει? Δικό το πρόβλημα. Ναι, αλλά όταν εγώ έχω συνδέσει τη ζωή μου με τον άλλον, τι θα γίνει?
Εκεί μπαίνει η συζήτηση τώρα που λέμε πάνω πριν. Η συζήτηση έχει μπει από την αρχή. Τώρα μπαίνουν ερωτήματα, ενστάσεις, προβληματισμοί, επιπλέον. Αν διορθώσω εγώ αυτό που ο Θεός θέλει να διορθώσω, δεν θα έχει επίπτωση και στον άλλον. Αυτό. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Επομένως, έχει γίνει ένα μέρος, δεν ξέρω αν είναι όλο ή όχι, ένα μέρος έχει γίνει όμως. Ναι. Από αυτό που θέλω να... Ναι. Έχει προχωρήσει δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει... Μπορεί να είναι τα πράγματα έτσι που να μην έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να συνεχίσει κάτι ακόμη. Έτσι, έτσι με το δικό μου μυαλό το βλέπω. Τώρα εδώ έχουμε δύο μυαλά. Έχουμε το δικό μας το μυαλό, το δικό μας το καμίνι, τη δική μας ψυχή και αυτό που είναι πράγματι το μυαλό μας και η ψυχή μας, το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Δηλαδή δεν έχουμε γνωρίσει το μυαλό μας, το νου μας και την ψυχή μας. Έχουμε γνωρίσει το νου και την ψυχή που έχουμε διαμορφώσει εμείς. Όταν γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν είχαμε διαμορφώσει κάτι. Είχαμε αυτό που μας έδωσε ο Θεός. Συν τον χρόνο διαμορφώσαμε ένα νουν, ένα σκεπτικό, μια ψυχή, αισθήματα, όπως εμείς τα νιώθουμε και τα θέλουμε. Έτσι πρέπει να μείνουν αυτά. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις, για να καταλάβουμε ότι νου και ψυχή μας έχουμε διαμορφώσει λάθος. Μα πώς, αφού εγώ τηρώ τις εντολές του Θεού, ο άλλος δεν τις τηρεί και με παιδεύει. Εδώ τι λέτε εσείς? Να μην τα λέμε μόνο από τη μια μεριά, να τα λέμε και από την άλλη. Ο άλλος με παιδεύει γιατί παραβαίνει τον νόμο του Θεού και μάλιστα σε βασικά θέματα. Όπως είναι φερειπίνη, συζυγική πίστη. Εδώ τι γίνεται τώρα? Εγώ θλίβομαι γιατί ο άλλος παραβαίνει κάτι τόσο σοβαρό. Ναι, αλλά το παραβαίνει ο άνθρωπος που συνδέεται μαζί μου, άρα με αφορά. Πώς με αφορά τώρα, ως ευθύνη ή με αφορά ως σχέση? Ναι, για πέστε μου, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή, προβλήματα. Δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, είναι η πραγματικότητα αυτή που μας αγγίζει όλους. Ορίστε, μικρόφωνο παρέ. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι τηρούμε τις εντολές του Θεού, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο που είναι ουσιαστικά καρφί για τον άλλον. Δηλαδή, εμείς μέσα μας μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, γιατί αυτό που λέτε, ότι έχουμε διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Αλλά τελικά... Και αισθημάτων, ναι, και εκδηλώσεων. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω διαμορφώσει μέσα μου ένα τρόπο εκδηλώσεων, όπως εμένα μου έχει φανεί αξιοπρεπές, χωρίς όμως να μου αρέσει αυτός ο ίδιος τρόπος να μου εκδηλώνεται από τους άλλους. Ναι, και δεν το συνειδητοποιούμε ότι είναι ίδιος τρόπος. Εμείς θεωρούμε, δηλαδή βλέπουμε από μέσα μας αυτό που κάνουμε.
Και καμιά φορά, δεν, όχι καμιά φορά, σιγά ουσιαστικά, αυτή η τήρηση του καλού χωρίς να έχεις ευρύτητα, γίνεσαι βάρος των άλλων. Και το βάρος πρώτα είναι στον εαυτό μου. Όταν εγώ δεν αισθάνομαι αυτό το κούφον της ψυχής μου, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι και χωρίς να με ενοχλεί κανείς, και χωρίς να υπάρχει κάτι λυπηρό, και χωρίς να υπάρχει μία αφορμή, εγώ δεν είμαι αυτός που πρέπει να είμαι. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να το παραδεχτεί αυτό. Λέει, όχι, με αδικούνε. Αδικούμε. Πολύ, παράφορα. Αδικούμε κατάφορα. Εκεί τι θα γίνει? Όσο αισθάνομαι ότι αδικούμε, είναι σαν να λέω στον εαυτό μου, δεν υπάρχει λύση. Αφού αδικούμε και ο αδικών δεν θέλει να πάψει να αδικεί, άρα δεν υπάρχει λύση για μένα. Έτσι δεν είναι? Ορίστε. Για πέστε μου, πώς είναι. Γιατί δεν υπάρχει λύση για μένα? Επειδή ο άλλος δεν θέλει να διορθωθεί, εγώ θα έχω την ψυχή μου βεβαρημένη, επιμονή μου βάζω μέχρι να πεθάνω. Όχι, λέω ότι αν, ας πούμε, συνδεθεί ένας άνθρωπος με έναν άλλον, έτσι. Και η ζωή και οι σχέσεις τους είναι πολύ στενή. Έτσι δεν είναι? Και ο ένας από τους δύο αποφασίζει να κάνει ό,τι του κατεβεί. Ναι. Ο άλλος άνθρωπος τώρα ξέρει ότι δεν μπορεί να τον μεταβάλει. Δεν θα απελπιστεί? Ή θα πει, δεν με παρατάς, δεν με ενδιαφέρεις. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Δεν με παρατάς. Όπως έλεγε ένας, το ρωτήσανε κάποιο έτσι γνωστό πρόσωπο. Λέει, δοκιμάσατε στη ζωή σας, λέει, στενοχώρια όταν κάποια σχέση σας χάλασε, κάποια σχέση σας διαλύθηκε, ας πούμε. Όταν κάποια κοπέλα, λέει, που συνδεώστε, σας άφησε ήδη. Όχι, λέει, δεν αισθάνθηκα ποτέ, γιατί ήξερα θα βρω άλλη. Άμα έχεις τέτοια ψυχολογία, είναι πολύ απλό. Έχεις πάρει διαζύγιο με την ψυχή σου, οπότε κανένα διαζύγιο δεν σε σκιάζει φοβέρα καμιά. Δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις, μιλάμε για τις άλλες περιπτώσεις όπου δεν θέλεις, σου στοιχίζει ο άλλος που θέλει να τραβήξει το δρόμο του, ενώ εσύ έχεις συνδεθεί μαζί του. Ποια είναι η λύση, λοιπόν? Εάν ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να τον αλλάξω αυτόν και πεις ότι μόνο με την αλλαγή αυτού θα μου λυθεί το πρόβλημα, είναι σαν να λέω δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα. Άρα τώρα δεν λέτε όχι πάλι. Αν το δω, να δω τι φταίει πιο βαθιά. Και σε μένα πλέον, γιατί ο άλλος δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Ή μπορεί να μην τον αφήνει και ο Θεός να θέλει να αλλάξει. Μπορεί να μην θέλει και ο Θεός να τον αφήσει. Εντός εισαγωγικών, δεν θέλει ο Θεός. Το επιτρέπει, ναι. Όπως είχε πάει κάποιος στον Άγιο Παΐσιο, ένας σύζυγος, και του λέει η γυναίκα μου είναι έτσι, έτσι, φέρεται έτσι, 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 έτσι. Παρουσίασε, ας πούμε, ένα πρόσωπο που πράγματι μπορεί και να του παρουσιαζόταν έτσι. Αλλά εγώ τη συγχωρώ, λέει. Στα δικαιολογώ, τα συγχωρώ. Τι συγχωρείς, βρέτε, λέει. Εξαιτία σου φέρεται έτσι. Και τον έκανε 10 παράδες. Τι συγχωρείς. Κάνεις και τον ήρωα, κάνεις και τον μάρτυρα. Αυτό είναι πάντα που γίνεται. Λέμε, αυτό που πάντα γίνεται είναι το να
σκύψω μετά από οποιαδήποτε στενοχώρια τέτοια, σοβαρή, βαριά, αλλά και σε ελαφριά στενοχώρια, να σκύψω να βρω και να ζητήσω από το Θεό επίμονα να μου δείξει πού φταίω. Διότι δεν επιτρέπει ο Θεός τεράβδο των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων. Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό? Το λέει η Αγία Γραφή αυτό. Δεν επιτρέπει ο Θεός να βάλει τεράβδο αμαρτωλός εκεί που είναι η περιουσία, δηλαδή να μετακινεί στα όρια. Δεν αποκλείεται να τα μετακινήσει, αλλά άπαξ και τα μετακινήσει, πρέπει να ψάξω εγώ γιατί επέτρεψε ο Θεός αυτή τη μετακίνηση. Και αν άλλοι φταίνε και την πληρώσω εγώ. Εγώ την πληρώνω ενώ φταίνει άλλοι, γιατί αλλού έφταιξα και δεν την πλήρωσα. Βεβαίως. Γι' αυτό ο Άγιος Ιάκωβος, ο δίκαιος, λέει «πολλά πτέωμεν άπαντες». Πολλά κιόλας, όχι λίγα. Και είναι φιλανθρωπία του Θεού που μας αφήνει να πληρώνουμε εκεί που δεν φταίμε. Για πέστε μου γιατί. Γιατί είναι φιλανθρωπία του Θεού να πληρώνω εκεί που δεν φταίω? Ορίστε, πάρτε πίσω μικρόφωνο. Γιατί πιστεύω ότι αν τιμωρούμασταν εκεί που φταίμε, θα πληρώναμε πολύ ακριβότερα από ότι... Δεν θα πληρώναμε, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Εκεί που φταίω δεν έχω λεφτά να πληρώσω. Είναι σαν να πληρώσω εκεί που έχω χρεοκοπήσει. Εάν με καλούσαν να πληρώσω εκεί που είμαι χρεοκοπημένος, δεν θα μπορούσα και θα μπαίνω φυλακή. Εκεί που κέρδισα χρήματα όμως, με βάζουνε πλήρωσε τώρα και μερικά εδώ. Και έχω και πληρώνω και δεν μπαίνω φυλακή. Είδατε, φιλανθρωπία Θεού. Εν άλλης πτέωμε, εν άλλης κολλαζόμεθα. Δόξα σοι ο Θεός. Ορίστε. Εάν κάποιος πληρώσει κάποιο βαρύ τίμημα, χωρίς καθόλου να φταίει, αλλά έφταιγε κάποιος δικός του, ας πούμε. Και πέστε μου, πέστε ναι, μου. Ναι, και πληρώνει αυτό το τίμημα που θα έπρεπε να πληρώσει ο άλλος. Σας είπα, αυτό που είπαμε πριν. Εσύ καλείσαι να πληρώσεις αυτό το τίμημα που δεν φταίς. Ναι, σε τίποτα, μα για τίποτα μιλάμε. Για τίποτα στην υπόθεση ναι, αυτή. Εννοείται. Ναι. Σε άλλες υποθέσεις ναι, όμως ναι, που έχεις φταίξει δεν έχεις πληρώσει τίποτα. Πήγες δωρεάν, τώρα θα πληρώσεις. Και γιατί πήγα δωρεάν, Κύριε? Εμείς είμαστε συνέχεια να ρωτάμε τον Θεό. Γιατί να πάω δωρεάν εκεί που έφταιγα? Γιατί δεν είχες λεφτά, βρε παιδί μου, τότε. Και σε λυπήθηκα. Ήσουν και άμυαλος, ήσουν και μικρός. Δεν είχες... Είχες και επιβαρύνσεις διάφορες. Και δεν το μέτρησα αυτό εκείνη την ώρα. Το κρατάω όμως και στο προσθέτω τώρα να βαρύνει η ζυγαριά λίγο. Που έχεις μεγαλώσει, που έχεις ακούσει το λόγο μου, που έχεις περισσότερο προσεγγίσει τη ζωή, την αιώνια ζωή, ένα μικρό παιδί, ένας έφηβος, ένας νεαρός, δεν τη σκέφτεται πολύ. Και γι' αυτό μας αφήνει ο Θεός να δοκιμαστούμε σε μεγαλύτερη ηλικία. Και ο Άγιος Πορφύριος παρακαλούσε τον Θεό να του δώσει τον καρκίνο όταν ήταν νέος και μου τον έδωσε, λέει, στα γεράματα. Γιατί ήξερε ο Θεός γιατί το κάνει αυτό.
Πάντως είμαστε στα χέρια του Θεού και ο Θεός δεν έχει χάσει τον έλεγχο του κόσμου. Να το ξέρετε αυτό. Ο Θεός ξέρει τη ζωή του κόσμου μέχρι το τέλος της. Και παρά τα αυτά δεν απελπίζεται, ενώ ξέρει το τι θα κάνουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας, δεν πάβει να ελπίζει και να ενεργεί. Το καταλαβαίνετε αυτό? Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε για αυτά που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν αυτός που σήμερα είναι αμαρτωλός γίνει αύριο Άγιος. Ποιος θα φανταζόταν ότι η Ιωσία Μαρία θα γίνει Αγία και τέτοια Αγία, ενώ ήταν τέτοια αθλία, επισυρώμενο μυαντήριον, λέει. Και σήμερα να πέφτουν οι πατριάρχες γονατιστοί να την προσκυνούνε. Ποιος το περίμενε αυτό? Μόνο ο Θεός μας. Ναι, τα πλήρωσε. Τα 17 χρόνια τα πλήρωσε 47, αλλά και πώς τα πλήρωσε και με τι τρόπο. Γι' αυτό όποιος σκοπεύει να αμαρτήσει πρέπει να μετράει και τις δυνάμεις που έχει για να μετανοήσει. Και αν το σκεφτόμαστε αυτό δεν θα αμαρτάναμε. Γιατί δεν έχουν πολύ αυτή τη γενναιότητα της μετανοίας. Δεν είναι εύκολο. Βλέπετε λοιπόν πως με λίγα λόγια ο Άγιος μας προβληματίζει, μας φέρνει έτσι την πραγματικότητα να τη δούμε και να την συγκρίνουμε, την υλική και αισθητή πραγματικότητα να τη συγκρίνουμε με την ψυχή μας. Και λέει, μη την ποιόμεν αυτήν βαρίαν ή να μη κατά τα πλοία τα πολλήν έχοντα την ψάμων καταποντίζεται. Τα πλοία εκείνα που βάζουν άμμο περισσότεροι από όσοι αντέχουν καταποντίζονται. Δεν μπορούν να αντέξουν. Εν ημίν γαρ τούτο, ο γαρ τη φύση τη αύτη εστί, αλλά τη φύση γέγονε κούφη και ανοφερής. Εμείς δε αυτήν παραφύσιν βαρίαν ακουπιούμεν. Διώκει ο προφήτης εγκαλεί. Αν ήταν αυτό κάτι το φυσικό, δεν θα μας έλεγε «Η ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι». Αν ήταν φυσικό, δηλαδή περνάω δυσκολίες, περνάω βάσανα, μα δεν ξέρεις Πάτερ το τι περνάω. Ξέρει ο Θεός όμως. Και αφού σ' αφήνει ο Θεός που ξέρει τα πάντα, τι θα πεις? Δεν μας εγκαλεί ο προφήτης, λέει, για κάτι που είναι φυσικό. Άμα είναι φυσικό, με τα πολλά βάσανα να στενοχωριέσαι, να βαραίνει η καρδιά σου, γιατί λέει «Η ανθρώπων έως πότε βαρεί καρδί». Βλέπετε λοιπόν μια φράση μας έχει απασχολήσει τώρα 2/3. Γιατί δεν είναι απλή φράση, εκφράζεται μέσα σε αυτή τη φράση όλος ο ψυχικός μας κόσμος και όλα τα προβλήματα, τα φλέγοντα και τα μεγάλα που κατατυρανούν τις ψυχές μας. Γι' αυτό λοιπόν να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε την προσευχή τρίτη. Σε λίγα λεπτά θα αρχίσουμε και με τους νέους μας τη συζήτηση.